είναι μια εποχή καχύποπτη, πουλάκι μου. Πώς να μην είναι όταν μιλάνε όλοι με πολιτικούς όρους τάχα μου δήθεν για τον Τραμπ και στην πραγματικότητα η ουσία είναι ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει εκλεγεί ως ο επόμενος ενθυλακωτής κάθε πλούτου που κυκλοφορεί ανά την Ιφίλιο και την Υδρόγειο. Αυτοί σε 48 ώρες, αυτός και η παρέα του, βγάλαν τόσα λεφτά όσα πολλαπλάσια αυτών που ξοδέψανε, να σου το πω και έτσι. Άρα όταν πας πια σε χορηγική πολιτική, με τέτοιας μορφής ιδιωτικοποίηση, τι να σου πω εγώ τώρα για τον προσωπικό γιατρό το σημερινό που συζητάγανε στη Βουλή, που είναι να σου πετάξουν τα μάτια έξω από αυτό που έχει φέρει η κυβέρνηση. Και του τα είπε και ο Κουτσούμπας με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά τώρα θα αποκτήσεις προσωπικό γιατρό στη θέση του αγροτικού γιατρού του παλιού. Είπε και για τα χειρουργεία όμως τα απογευματινά, θα λειτουργήσουν 38.000 τέλη Ιανουαρίου. Αν ένα μέρος από αυτά θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο. Μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, και δεν μου λες, ποιος ξέρει ότι οι μισές χειρουργικές αίθουσες στη χώρα είναι κλειστές. Πες μου, ποιος το ξέρει. Και είναι κλειστές λόγω λήψης προσωπικού. Λοιπόν, και η Ευρώπη, που έχει την ίδια κατεύθυνση με την Ελλάδα βεβαίως, και η χώρα δεν έπρεπε να επενδύσουν στο προσωπικό, στους ανθρώπους. Μας έχουν τρελάνει. Όποιος παρακολουθεί την υγεία τον τελευταίο καιρό, δεν μιλάω ποιος τη λούζεται, ούτε ποιος την έχει ανάγκη. Γιατί εκεί το δράμα είναι μεγάλο και ο κόσμος είναι έξω. Στο προηγούμενο νομοσχέδιο το ψυχιατρικό ήταν το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και των χρηστών και των εχόντων ανάγκη, το σύνολο όμως εναντίον της κυβέρνησης. Και όμως πέρασε. Πήγαινε τώρα να δεις έξω και να πιάσεις μία κουβέντα σε ένα σύστημα το οποίο σου λένε. Τη μία είναι πολλοί οι γιατροί. Περισσεύουν. Περνά λίγο καιρό, είναι λίγοι είναι γιατροί. Λίγοι. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε παθολόγους. Πάρτε τώρα τελειόφοιτους της ιατρικής χωρίς ειδικότητα να κάνουν ειδικότητα ως προσωπικοί παθολόγοι. Πού είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα, πες μου, μα το Χριστό. Πού είναι, με ένα λαμπρό δυναμικό στη χώρα, με ανάγκες ορατές και καταγεγραμμένες, με χρήματα που μας φεύγουν από την τσέπη πάρα πολλά, γιατί να μην σου φύγουν. Ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχει περίπου ονομαστικό γύρω στα 1.800-1.900, στην τσέπη του βάζει δεν βάζει κάτι λίγο παραπάνω από 1.100. Όλο το υπόλοιπο, σε τι το εισπράττει, παιδί μου. Το εισπράττει σε υγεία, όχι. Το εισπράττει σε δρόμους, όχι. Σε παιδεία. Το εισπράττει σε παιδεία, όχι. Έχεις από συρρήκνωση των σχολείων μέχρι τώρα θα μας λύσει το bullying στο σχολείο μόνο το panic button. Εγώ δεν είμαι εναντίον, είμαι από αυτούς που ήταν υπέρ του panic button. Όχι, όχι. Μα δεν αρκεί αυτό. Αλλά δεν αρκεί, δεν φτάνει αυτό. Πώς το λένε, δεν αρκεί, όπως τα νοσοκομεία, δεν αρκεί η ξενοδοχειακή υποδομή. Αυτά που θα είναι τα λεφτά που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είσαι σίγουρος ότι θα πάνε στην τσέπη ιδιωτών. Διότι μέρος από τα χειρουργεία, τα απογευματινά που μου λέγες πριν, θα πάνε στους ιδιώτες. Δεν γίνεται όμως, το ξέρεις. Γιατί δεν θα υπάρχουν χειρουργεία, λες, στα δημόσια νοσοκομεία. Οπότε υποχρεωτικά θα πάνε σε ιδιωτικά. Πάντα φροντίζουμε να γίνεται έτσι. Μάλιστα. Μα άμα δεν έχει ανοιχτή τη χειρουργική αίθουσα. Αυτό λέω αυτό. Την ώρα της ανάγκης θα καθίσουμε να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε. Θα χρεωθείς, θα χρεωθώ, θα χρεωθεί, θα χρεωθούνε. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα. Ως πότε αυτό. Ως πότε, πες μου. Μάλιστα. Εδώ έχει φύγει και λέει το κέντρο μεταμοσχεύσεων. Από κρατικός φορέας πάει να γίνει ιδιωτικού δικαίου. Είμαστε τρελοί, δηλαδή, ή σαν να ομολογούμε ότι θα βγάλουμε στο εμπόριο τώρα τα ανθρώπινα όργανα στο επίπεδο της μεταμόσχευσης. Τι να σου πω τώρα. Θα κάνουμε και εισαγωγές, όπως κάνανε οι Ευρωπαίοι από το Κόσοβο, τους Κοσοβάρους εμπόρους ή τους Ινδούς. Μάλιστα. Πάμε τώρα, είπες κάποια πράγματα αρχικά για τον Τραμπ. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται? Καταρχήν βλέπεις ότι η θητεία αυτή του Τραμπ θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη? Δεν μπορεί να μην είναι. Και τα χρόνια πέρασαν και οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές. Και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο κόσμος είναι διαφορετικός και στην Αμερική. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια γνώση αυτή τη στιγμή ότι όταν σου φώναζε πιείτε χλωρίνη για να γίνετε καλά από τον κορονοϊό, αφού πληρώνουν ιδιωτική ασφάλιση και δεν πίνανε χλωρίνη και αρρωσταίναν από τον κορονοϊό, πηγαίνανε και τα νοσήλια ήταν ανάμεσα στις 300 και τις 350.000 δολάρια για κάποιον που έμενε πολύ καιρό στην εντατική. Κόστη αντίστοιχα με τα δικά μας, μην νομίζεις, μην παραξενεύεσαι. Εκεί όμως βγαλμένα από την τσέπη που δεν υπήρχαν. Ναι. Με κόσμο σκοτωμένο. Άκουσε,
η προσπάθεια να αναδιανεμηθεί η τράπουλα του πλούτου και να παραχθεί καινούριος, άειλος καταρχήν και μετά υλικός, τον βλέπουμε με όλες τις μορφές πλούτος, έχει πάρει μία μορφή τσαλακώματος του κόσμου στο επίπεδο των ενεργειακών δομών, των πηγών, του πάνω λόγου. Όταν θα βάλεις έναν ιδιώτη χορηγό σου να ελέγχει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, μην αρχίσουμε να μιλάμε για δημοκρατία. Για το μάσκα, ούτε καν με αστικούς όρους. Για το μάσκα, λες τώρα. Ναι. Ούτε καν με αστικούς όρους. Όταν ανεβαίνει και πουλάει το βιβλίο της γυναίκας του την ημέρα που τελειώνει, ξεκαθαρίζει το θέμα. Όταν κανείς δεν ασχολείται με 3.000 νεκρούς στο Λίβανο και ακούω ότι είναι δημοκρατικό το Ισραήλ όταν λέει προειδοποίησα να εκενώσετε 20 χωριά μέσα στο Λίβανο γιατί θα τα βομβαρδίσω. Ήθελα να ξέρω, αν ερχόταν οι απέναντι σε εμάς και λέγανε εκενώστε 20 χωριά στον Εύρο γιατί θέλω να μπορώ να βομβαρδίσω, θα φαινόταν λογικό? Σε οποιαδήποτε όχι. Σύγκρουση, πρόσεξε, η οποία σύγκρουση δεν είναι καν ευθέως και απευθείας με το Λίβανο. Καθόμαστε και συζητάμε στον 21ο αιώνα, κλείνουμε μια 25 ετία σε λίγο. Έχουμε δηλαδή ένα τέταρτο του 21ου αιώνα. Δεν είμαστε στις μαγκανίες που συζητάγαμε το 2000 για το αν θα έρθει το μιλένιον και θα καταστραφούν οι υπολογιστές. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και βλέπεις ότι τίποτε από όλα αυτά δεν είναι προορισμένο να κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Όλα είναι, σήμερα διάβαζα τις οικονομικές εφημερίδες για την αυτοεμπορική και τις υπόλοιπες και είδα, βλέπω και θαυμάζω. Τι να σου πω, τι να θαυμάζω, το ότι τους έχει πιάσει πια ιστερία, ότι παίζουν με τα κρυπτονομίσματα. Δεν μου λες, από τα 6,5 το bitcoin είδες που έχει φτάσει. Ναι, από τα 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη, πες μου ειλικρινά, εγώ ανήκω στην πλειονότητα αυτών των δισεκατομμυρίων. Φαντάζομαι και εσύ, εγώ δεν ξέρω καν τι είναι το κρυπτονόμισμα. Δεν πρόκειται να μάθω ποτέ. Και αν η αντιστοιχεία του είναι αυτή που λένε τα 80.000, δεν θα το αποκτήσω και ποτέ και σκοτίστηκα να το αποκτήσω. Το bitcoin δεν είναι κάποια ανεξάρτητη μορφή κράτους το bitcoin. Είναι ένας τρόπος πάρα πολύ ωραίος για να κυκλοφορείς το χρήμα μη πιασούμενο και μη φορολογούμενο. Θα μου τώρα λέω καλές κουβέντες. Θα καταλήξουμε στην ατόλη Μάρσαλ και στα νησιά Μάρσαλ. Και μετά θα πάμε στο Κασελάκι, και μετά θα πάμε στο Ποθανέσκης, και μετά θα πάμε στο Μπολάκι. Και μετά θα πάμε σε αναλύσεις συναδέλφων μου που να λέει έτσι κάνουν οι κομμουνιστές. Ναι. Για τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή, κάτσε, υπάρχει και ένας αντικομμουνισμός. Ναι, λες τώρα για το. Ο άνδρας Γεωργιάδης είπε αυτό. Όχι, 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 είδα και άρθρα εγώ συναδέλφων. Εντάξει. Διαβάζω το Θεοδωρόπουλο στην Καθημερινή και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Με ενδιαφέρει εμένα να μην πω ονόματα. Ναι. Συνάδελφοι είμαστε, υποτίθεται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να κάνει κάποιος αντικομμουνισμό σε ένα ιδεολογικό επίπεδο. Να έρθει να τα αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα. Να μπορείς να ψελίσεις κάτι, είτε σε Πασόκ, Νουδού, δεν ξέρω τι στον κόρακα είσαι, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όταν μου μιλάς για τους εποχικούς πυροσβέστες, και έχω τρεις νεκρούς πυροσβέστες μέσα σε ένα μήνα, και κατεβαίνει το κουκουέ, και είναι ο Κουτσούμπας μέσα, δεν έχει καμία σημασία είναι ο Κουτσούμπας, οποιοδήποτε άλλος από το κουκουέ, και σου αντιπαραθέτει ότι έχω κατεβάζει τρεις φορές νομοσχέδιο για τη λύση των προβλημάτων των εποχικών πυροσβεστών. Τρεις φορές έχει κατεβάσει. Και το έχουν απορρίψει με τα βδελιγμίας όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και σηκώνεται και ξετσουτσουρεύεται τώρα ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ να λέει στη Βουλή δεν ψηφίζετε εσείς στο κουκουέ τη δικιά μας τροπολογία. Για να καταλάβει ο κόσμος που μιλάμε τώρα πόσο δίκιο έχει καμιά φορά που μας ακούτε και λίγο με υψηλότερο τόνο και αγανακτισμένους. Τώρα εντάξει, να σου πω. Όταν ο Λαζόπουλος λέει ότι το κουκουέ είναι ήσυχο κόμμα και θεωρεί απλώς ανήσυχο το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σκόνω τα χέρια ψηλά. Τώρα τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ πώς ξεπερνάμε τη λογική. Ή και η εξελίξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τσίρκουλο είναι, χωρίς ακροβάτες. Χωρίς ακροβάτες. Μόνο κολοτούμπες. Αλλά δεν είναι τωρινό. Πρόσεχε όμως, από το 12 μέχρι σήμερα, εγώ βουλευτήνα του κουκουέ. Δεν υπάρχει πάνελ που να μην έχω βγει, προεκλογικό ημί, και να μην ακούω το κλασικό, τα χαμουδί, δεν ξέρεις τι εννοώ, το προβοκατόρικο, και γιατί δεν πάτε όλοι μαζί, και γιατί δεν θέλετε να κυβερνήσετε, και δεν θέλετε να κάνετε. Να κυβερνήσεις με ποιους? Με τους καμένους της Κολοτούμπας? Με αυτούς που σήμερα ξερνάνε τα λάθη τους, του συστήματός τους και της συγκυβέρνησής του Σιριζανέλ του 15?
Και έρχονται σήμερα και λένε σε κόσμο που χτύκιασε, χτύκιασε με το τρίτο μνημόνιο, με αντεστραμμένο το δημοψήφισμα. Έρχονται αυτοί σήμερα θρασιμιδών επίπεδου Τσάκρη και της παρέας τους. Και έρχονται και σου μιλάνε και το Κασελάκης. Μαϊμικός αριστερός. Όχι μαϊμικός, μαϊμικός. Ναι. Λοιπόν, έρχεται εδώ σήμερα και σου μιλάνε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσεις το μέλλον σου μαζί τους. Άνθρωποι που φτύνουν το παρελθόν τους, για το οποίο καυχόνταν μέχρι σήμερα και το κατέβαλε το τίμημα το σύνολο του ελληνικού λαού. Αλλά πού τη βλέπεις την εξαίρεση? Πού τη βλέπεις την εξαίρεση? Ποια είναι η κατάντια αυτή τη στιγμή του φθαρμένου πια σε βαθμό σαπίλας τοξικού αστικού συστήματος και της ληστείας του κόπου των εργαζομένων στην Ευρώπη? Δες το. Δες στη Γερμανία τι γίνεται. Δες στη Γαλλία τι γίνεται. Μέτωπο δεν είχε και ο Μακρόν. Και χωρίς μέτρα. Και χωρίς μνημόνια. Και χωρίς κολοτούμπες. Κάθε φορά που κάνουν κολοτούμπα όλοι αυτοί που παίζουν την πολιτική μόνο σαν διαχείριση, διαχείριση. Ναι. Ενός συστήματος το οποίο είναι ανεξέλεγκτο. Το οποίο δεν έχει πρόσβαση κανένας από εμάς. Δεν υπάρχει μισός εργαζόμενος. Εμείς το προηγούμενο νομοσχέδιο που είχαμε καταθέσει για τα ψυχιατρικά και άλλα ζητήματα ήταν επεξεργασμένο τους φορείς τους ίδιους. Δηλαδή αυτούς που το ξέρουν το πρόγραμμα. Συγγνώμη που θα το πω, ας μην είναι κανένας καθόλου κομμουνιστής. Πια φτάσαμε στο σημείο, μετά από αυτούς τους αλτιμπαγκισμούς και τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη, ότι όλα είναι τέλεια, είναι καταπληκτικά. Λες και είναι σε τάξη καθηγητής και αυτοβαθμολογείται με άριστα. Και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω δεν καταλαβαίνουν στην τσέπη τους τι λέει. Γιατί όταν έχεις να σου τάξει, εγώ σου λέω και φορολογικές απαλλαγές και χίλια δυο, μα έχει άλλο τρόπο να στα πάρει. Αυτή τη στιγμή η αγοραστική μας δύναμη είναι στο 10-11. Yeah. Θες να είναι και στο 12. Σκέψου, είναι 13 χρόνια πίσω. Ξέρεις τι πάει να πει να γερνάει η ικανότητά σου να ψωνίσεις βασικά πράγματα. Αυτό λοιπόν, το βαθιά υπονομευτικό, δεν μπορεί να κάνει κάποιον να πανηγυρίσει και να μιλάει για δημοκρατία αν βγήκε ο Τραμπ και αν δεν βγήκε ο Τραμπ στα δε ελληνοτουρκικά. Εντάξει, δεν γίνεται και οι δύο πλευρές να πανηγυρίζουν για το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο είναι ενδεικτικό και είναι πάρα πολύ βαρύ και νομίζω εμένα με πόνεσε και σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ και ευτυχώς το θυμήθηκαν στο ριζοσπάστη οι συνάδελφοι και το βάλανε πριν από πολλά χρόνια, το 3. Είχα μία μάνα και καθηγήτρια με ένα παιδί αυτιστικό. Επειδή ήταν παντρεμένη με Αμερικανό, το παιδί, δηλαδή είμαι πολύ σύντομη στην ιστορία, το είχα πάρει στην Αμερική που υπήρχε σχολείο, εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Είχε πάει σε ένα σχολείο, το παιδί ήταν σε μία κατάσταση ελέγχου. Ξέρεις, τα παιδιά τα αυτιστικά έχουν πολλές φορές ιδιαίτερες ικανότητες. Μία από αυτές είναι η απομνημόνευση. Έχουν κι άλλες πολλές. Και το σχολείο ήταν εξαιρετικά καλό. Τα παιδιά ψιλοδουλεύανε κιόλας. Το παιδί είχε φτάσει να 19 χρονών. Και μια μέρα μπαίνει το Αμερικάνικο Πεντάγωνο μέσα, παίρνει το σχολείο, το κάνει στη στρατιωτική σχολή και αρχίζει να χρησιμοποιεί τα παιδιά αυτές τις ικανότητες για να μαζεύει ανθρώπους. Είχα γράψει τότε ένα άρθρο. Ακούω χτες. Και αυτό το παιδί πήρανε δηλαδή. Ναι, το πήρανε εντελώς. Ναι. Και δίνανε και πολύ γεραίες υποτροφίες. Τα πέραν και τα δίνανε στο χακί τα παιδάκια. Και ακούω μετά από τόσα χρόνια ως πρόοδο την ώρα που γίνεται η σφαγή στη Γάζα τον υπουργό μας της Άμυνας να λέει θα κάνει το ίδιο για τα παιδιά με αυτισμό και ειδικά το στρατιωτικό να υπηρετήσουν την πατρίδα για να κατευθύνουν τα ντρόουν που θα πέσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τελειώνω. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιος βρίσκει προοδευτική αξιοποιητική ιδέα παιδιά με αυτισμό και ειδικές ικανότητες ενδεχομένως να γίνουν ερήμην τους φωνιάδες από τον ουρανό, Eye in the Sky, την ταινία όποιος δεν έχει τη δει, να σπεύσει να τη δει, παιδιών σε κάποιο μέρος της Μάλιστα. γης. Αυτά τα λέω ενδεικτικά, γιατί αρχίζοντας από τις δύο γυναίκες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μέσα σε μια θύελλα γεγονότων, από την οποία η μία είναι τα γερατιά και η άλλη είναι τα νιάτα, αλλά και τα δύο είναι καταστάσεις. Έρχονται και παρέρχονται. Η κοινωνία, οι δομές, οι θεσμοί,
οι κόποι μας, οι συντάξεις μας, είναι σε αυτές τις καταστάσεις να μην βρίσκεις εμπόδια. Μάλιστα. Όταν είσαι μεγάλος να πας στο γιατρό και όταν είσαι νέος να υλοποιήσεις το όνειρό σου. Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι να πάνε όλα καλά και το βρίσκω πολύ καλό να βρέχει λίγο. Τρέμω μήπως βρέξει πολύ. Όχι, να βρέχει, γιατί και ξέρω ότι θα κάνει στην τσέπη των ανθρώπων το ενδεχόμενο να υπάρχει πολύ μεγάλο κρύο με τις τιμές των καυσίμων και το καζίνο που πρέπει να παίζεις κάθε μήνα με τα τιμολόγια. Με τα τιμολόγια. Εύχομαι να μην χρειαστεί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.